Δικαιοσύνη για το γιο της. Αυτό ζητούσε η μητέρα του 18χρονου Χρήστου που τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμό στο χωριό Πιπερίτσα του Δήμου Μεσίνης. Στο πλάι της 200 περίπου Ρωμά που κρατούσαν πανό και φωνάζαν συνθήματα για απονομή δικαιοσύνης. Ζητάω για το παιδί μου δικαιοσύνη. Θέλω να αποδέξει ο κράτος δικαιοσύνη για το γιο μου. Οι Ρωμά είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί της Παρασκευής έξω από το δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η απολογία του 63χρονου. Αυτού τα λεφτά δεν περνάνε, να περάσουν μόνο στο τάφο του δεν θα περάσουν. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Εκτός αυτού, ο εισαγγελέας πρέπει να επιμεληθεί δίκαια τα άθρα, ό,τι επιβάλλει και οι αγωγές να επιμεληθούν, που θα καταθέσει ο πατέρας κάποια στιγμή στο ειδικό δικαστήριο που θα γίνει. Αν δεν ακολουθήσει ο εισαγγελέας την τακτική, σημαίνει ότι η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει ρατσιστικά αυτές τις εκφάσεις. Η μητέρα όμως του αδικοχαμένου Χρήστου μιλούσε για δύο δολοφόνους. Είναι δύο δολοφόνοι. Η τελευταία σβολή την έφαγε ο Χριστάκης εδώ και πέθανε. Εδώ είναι δύο δολοφόνοι. Πού είναι ο δεύτερος δολοφόνος? Μέσα σε όχημα της ασφάλειας Καλαμάτας στο δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 63χρονος κάτοικος Πιπερίτσας μετά την μαραθώνια απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα. Ο 63χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για την δολοφονία του 18χρονου την περασμένη Δευτέρα, που στην προσπάθειά του να φύγει από το σπίτι στην Πιπερίτσα δέχτηκε τη θανατηφόρα βολή και λίγο αργότερα ξεψύχησε σε διπλανό οικόπεδο. Κατά την άποψή μας, είναι μια οριακή απόφαση του ανακριτή και της εισαγγελέως, με την οποία αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση του εντολέως. Αισθανόμαστε ότι η απόφαση αυτή κινείται στα όρια των δικονομικών προβλέψεων. Προφανώς δεν ολοκληρώνεται η προσπάθειά μας σήμερα. Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας, ο 63χρονος κάτοικος Πιπερίτσας, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση. Έγινε κατανοητό από τις δικαστικές αρχές, αλλά και το μήνυμα που θέλουν να περάσουν προς την κοινωνία, ότι η ένωμη τάξη δεν ανέχεται την προσβολή της ανθρώπινης ζωής για προστασία του δικαιώματος ιδιοκτησίας. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια απολογίας του 63χρονου βρίσκονταν έξω από το δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας για την αποφυγή επεισοδίων.